Μια ξεκάθαρη απάντηση των προθέσεών τους δίνουν οι εργαζόμενοι της ΑΓΕΤ Ηρακλής με την απόφασή τους να προχωρήσουν αύριο σε 24ωρη απεργία, νεκρώνοντας έτσι κάθε παραγωγική δραστηριότητα σε όλες τις μονάδες του ομίλου. Η αυριανή κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πρόσφατες απολύσεις δύο εργαζομένων που αρνήθηκαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικειοθελών αποχωρήσεων, το οποίο υλοποιεί η εταιρεία σε μια προσπάθεια να μειώσει περαιτέρω το προσωπικό. Ενώ στα λόγια λένε ότι ενδιαφέρονται για την εργασιακή ειρήνη και την ανάπτυξη του εργοστασίου, με τις πράξεις τους δημιουργούν το αντίθετο κλίμα. Εμείς δεν θα τους επιτρέψουμε να περάσουν το φόβο και τον τρόμο μέσα στους εργαζόμενους, δεν θα επιτρέψουμε να εκμεταλλευτούν, γιατί αυτό κάνουν, αυτή την συγκυρία, για να πετύχουν αυτά που τουλάχιστον και ό,τι αφορά το εργοστάσιο μας δεν ισχύουν. Για μας απαράβατος, και αυτό είναι το ένα κυρίαρχο αίτημα της αυριανής μας απεργιακής κινητοποίησης, η αναστολή των απολύσεων των δύο συναδέλφων μας. Το θεωρούμε σημαντικό, καθώς επίσης καλούμε όλους τους συναδέλφους να αντισταθούν στο φόβο και στον τρόμο που προσπαθούν να ενσπείρουν για να μπορέσουν να πετύχουν τα σχέδιά τους. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να μας φάξουν για να μπορέσει να αναπτυχθεί το εργοστάσιο έτσι όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται. Μετά την αυριανή κινητοποίηση, τα σωματεία της ΑΓΕΤ Ηρακλής θα αξιολογήσουν εκ νέου την κατάσταση και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους, καθώς θεωρούν ότι η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να μειώσει περαιτέρω το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που, όπως θεωρούν, τα εργοστάσια του ομίλου είναι απολύτως βιώσιμα. Στη συνάντηση αυτό προσπαθήσαν να μας πείσουν, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, λες και εμείς ζούμε σε άλλη χώρα. Ζούμε και τα προβλήματα της χώρας και τα προβλήματα στο χώρο μας, στον κλάδο του τσιμέντου, αλλά κυρίως τα προβλήματα και που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τη στάση τους να απολύσουν δύο συναδέλφους οι οποίοι δεν συμμετείχαν στα προγράμματα και θελήσεις αποχώρησης. Δείξανε και θέλουν να δείξουν πυγμή. Αυτό δεν θα τους επιτρέψουμε.